Τα ανθυποβρυχιακά αεροσκάφη περιπολίας P3C Orion της Πορτογαλικής Πολεμικής Αεροπορίας κατάφεραν πρόσφατα να εντοπίσουν ένα υποβρύχιο κλάσης Κύλο, γνωστό στους κύκλους του ΝΑΤΟ και ως μαύρη τρύπα, για την εντυπωσιακή του μυστικότητα και τα χαμηλά επίπεδα θορύβου. Ρωσικά μέσα ενημέρωσης υποστηρίζουν ότι το υποβρύχιο που εντοπίστηκε είναι πιθανότατα το B-608 Mozas του στόλου της Βαλτικής. Ο εντοπισμός αυτός επιτεύχθηκε με μια προηγμένη οπτοηλεκτρονική συσκευή εντοπισμού που λειτουργεί σε πολυφασματική λειτουργία, επιτρέποντάς της να σαρώνει το περιβάλλον τόσο στο οπτικό όσο και στο υπέρυθρο φάσμα με μεσαίο εύρος μυϊκούς κύματος 3 έως 5 μικρά. Ωστόσο, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι το υποβρύχιο που ανακαλύφθηκε τον Ιούνιο του 2024 δεν βρισκόταν σε κατάσταση μάχης, βρισκόταν στην επιφάνεια, γεγονός που μεταφράζεται σε λιγότερο αυστηρές απαιτήσεις stealth. Ως εκ τούτου, η συγκεκριμένη ανακάλυψη δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ως σημαντικό επίτευγμα για τους Πορτογάλους πιλότους του ΝΑΤΟ. Ωστόσο, σύμφωνα με το εσωτερικό στρατιωτικό ιστολόγιο Russian Arms, η πιθανή προσθήκη μιας ανεξάρτητης από τον αέρα μονάδας ισχύως θα ενισχύει σημαντικά τις μαχητικές επιδόσεις αυτών των υποβρυχίων, επιτρέποντάς τους να λειτουργούν αυτόνομα για έως και 20 ημέρες. Αντίθετα, τα σύγχρονα δυτικά αντίστοιχα διαθέτουν ανώτερες μονάδες παραγωγής ενέργειας, αναγκάζοντας τα ρωσικά πληρώματα του B-608 και παρόμοιων υποβρυχίων να αναδύονται τουλάχιστον μία φορά την ημέρα για να επαναφορτίζονται μέσω γεννητριών ντίζελ. Αυτή η καθημερινή ανάδυση καθιστά τα υποβρύχια ευάλωτα στον εντοπισμό τους από συμβατικά ραντάρ, οπτικο-ηλεκτρονικά συστήματα αναγνώρισης και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις AFAR. Αυτά τα προηγμένα συστήματα ενσωματώνονται στα μεγάλα στρατηγικά UAV του Αμερικανικού στρατού όπως τα RQ-4B και MQ-4C. Οι Ρώσοι εμπειρογνώμονες επισημαίνουν ότι παρά τις εσωτερικές εξελίξεις σε αναερόβιες μονάδες παραγωγής ενέργειας, η Ρωσία δυσκολεύεται να δρομολογήσει έστω και μία πειραματική έκδοση αυτής της τεχνολογίας την τελευταία δεκαετία. Όσον αφορά τις διαστάσεις του, το B-608 Mozas έχει μήκος περίπου 74 μέτρα, 242 πόδια, πλάτος 9,9 μέτρα, 32 πόδια και βύθισμα 6,2 μέτρα, 20 πόδια. Αυτές οι διαστάσεις το καθιστούν ένα σχετικά συμπαγές υποβρύχιο, το οποίο συμβάλλει στην αόρατη συμπεριφορά και την ευελιξία του. Το σύστημα πρόωσης του B-608 Mozas αποτελείται από πετρελαιοηλεκτρικούς κινητήρες. Συγκεκριμένα τροφοδοτείται από δύο γεννήτριες ντίζελ και ένα ενιαίο ηλεκτροκινητήρα, ο οποίος κινεί ένα ενιαίο άξονα. Αυτή η διαμόρφωση επιτρέπει στο υποβρύχιο να λειτουργεί αθόρυβα, ειδικά όταν λειτουργεί μόνο με μπαταρία, καθιστώντας δύσκολο τον εντοπισμό του. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε και να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας.